θέατρο είναι ο σύζυγός μου και ο κινηματογράφος είναι ο εραστής μου. Θα είναι απλή η ζωή μου, παιδιά με στην αυλή μου, αγάπη στην ψυχή μου και μικρές χαρές και μικρές, μικρές, απλές χαρές. Κόσμε, μ' αγαπάει. Βρήκα επιτέλους κι εγώ άνθρωπο που μ' αγαπάει. Κόσμε, μ' αγαπάει, κόσμε! Θα σας πω από πού προήλθα, το ξέρετε. Προέρχομαι από ένα σπίτι μεγαλοαστικό μάλλον. Από μια καλή καταγωγή, με καλή ανατροφή, καλή μόρφωση. Όταν ακόμα ήμουν μαθήτρια στη σχολή, ήρθα σε σύγκρουση με το Ροντήρι και του είπα ότι εγώ πιστεύω ότι η θεωρία του Στανισλάφσκι είναι πιο σωστή, δηλαδή ότι ο ηθοποιός ποτέ δεν πρέπει να πάβει να είναι και παρατηρητής και ηθοποιός και να είναι χωρισμένο σε δύο προσωπικότητες. Και έτσι έχω παρατηρήσει πάρα πολύ καλά την πορεία μου, την καλλιτεχνική, και ξέρω πάρα πολύ καλά να κάνω αυτοκριτική, άλλο αν δεν θέλω ή αν δεν με συμφέρει, αν θέλετε. Τέλειωσα τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ακόμα όμως μαθήτρια και του γυμνασίου και της σχολής, πρωτόπαιξα στο θέατρο. Και τι, την Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Αυτό ήταν κάτι φανταστικό. Και να σκεφτείς ότι οι γονείς μου. Είπα οι γονείς μου, η μητέρα μου, δεν είχα πατέρα, τον έχασα από 6 χρονών. Η μητέρα μου και η θείη μου που ήταν σαν γονείς μου μ' άφησαν να πάω στη δραματική σχολή με την προϋπόθεση να τελειώσω και μετά να σπουδάσω κάτι άλλο. Θέατρο ήταν απαγορευμένο. Όταν όμως εγώ 16 χρονών έπαιξα την Ιουλιέτα, αυτό ήταν ήδη η πρώτη μου νίκη, η πρώτη μου κατάκτηση, η πρώτη μου επαφή με το κοινό. Τότε διαπίστωσα ότι ανάμεσα σε μένα και στους θεατές υπάρχει κάτι, μια όρατη κλωστή που την αισθάνομαι πολλές φορές να χαλαρώνει και τότε με όλες μου τις δυνάμεις την τεντώνω. Και τότε η σχέση έρχεται πιο κοντινή και η επαφή γίνεται πιο θερμή. Θα μπορούσα να πω ότι η σχέση μου με το κοινό, διαπίστωσα, έχει έναν ερωτισμό. Πιστεύω δε στην εξυπνάδα, στην αφάνταστη εξυπνάδα και στη διέστηση του κοινού. Αυτά τα έχουμε αμοιβαίως. Και έτσι καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Πολλές φορές μου έχει συγχωρήσει το κοινό ολισθήματα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω κάνει λάθη, αλίμονο. Όμως έχει κατανόηση σε μένα και εγώ στο κοινό. Και τώρα πορευόμαστε μαζί. Ομολογώ ότι σε κάποια στιγμή τρόμαξα. Είδα ότι έχανα έδαφος. Και αυτό συνέβη στα χρόνια της δικτατορίας. Thank you.
καριέρα της Βουλιουκλάκη έχει την ίδια ηλικία με την παραλιακή λεωφόρο του Σουνίου, το Χίλτον, το Μον Παρνές, το ξύλωμα του τραμ από την Ιπποκράτους και τα τουριστικά επιδαύρια, τις ξενίες, την αστιφιλία και τη μαζική μετανάστευση. Καρπός αυτής της κοινωνικής αλλίωσης είναι η Αλίκη Βουλιουκλάκη. Ενσαρκώνει τη μετάβαση από τη φουφού στην ηλεκτρική κουζίνα, από τη στάνη και τη μονοκατοικία στην πολυκατοικία, από το κλαρίνο και το σαντούρι στο μαντολίνο και στη φυσαρμόνικα του Μάνου Χατζηδάκη. Ορφανή από μικρή ηλικία, έχασε τον πατέρα της τον εμφύλιο, ακολουθεί τη γνωστή πεπατημένη του μεταπολεμικού αυτοδημιούργη του μέσου Έλληνα. Και μην ξεχνάτε ότι τα πάντα τα κέρδισα μόνη μου. Δεν θυμάμαι ποτέ να μου έχει χαρίσει κανείς ούτε ένα τασάκι. Λοιπόν, αυτό δεν σου δίνει ικανοποίηση. Σου δίνει η χαρά, ένα ζεστό βλέμμα, μια πραγματική φιλική ανθρώπινη κουβέντα. Γενικά μια κουβέντα. Είμαι άνθρωπος που συζητάω και προβληματίζομαι. Το φαινόμενο Βουλιουκλάκη άρχισε από την εποχή που τη γύρισα το «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Είναι η ταινία η οποία την επέβαλε και η οποία την έκανε αγαπητή στα παιδιά, τα οποία υπήρξαν το στήριγμά της σε όλη την καριέρα της. Δηλαδή το όνειρο κάθε μαμάς ήταν να δει την κόρη της να μοιάζει στη Βουλιουκλάκη. Θεωρώ απολύτως φυσικό που έρχονται οι άνθρωποι και μου παίρνουν αυτόγραφο. Θεωρώ απολύτως φυσικά ότι γίνονται. Δεν σνομπάρω τίποτα από όλα αυτά. Το φαινόμενο αυτό επιβίωσε 20 χρόνια, γιατί πίσω της, βέβαια όχι αδικαιολόγητα, δικαιολογημένα, γιατί η κοπέλα είχε τις δυνατότητες, στηρίχθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Από ηθοποιούς, από σκηνοθέτες, από παραγωγή, από έξοδα, από διαφήμιση και από όλα τα σχετικά. Αλλά βέβαια ένας κύριος συντελεστής όλης αυτής της επιτυχίας ήταν και η ίδια. Δεν νομίζω ότι ο θρύλος αυτός με ικανοποιεί ή με γεμίζει άλλο. Θα ήθελα να απαλλαγώ και να ασχοληθώ με τον άνθρωπο, με την ολοκλήρωση της δικής μου προσωπικότητας, η οποία έχει μείνει σε βρεφική κατάσταση, δηλαδή στην ηλικία των 17 χρονών όπως ξεκίνησα. Βλέπεις, αυτό είναι το δράμα με μένα. Ήμουν αδιάσημη από 17 χρονών. Ποτέ δεν μπόρεσα να πάρω ένα αγόρι από το χέρι και να περπατήσουμε μαζί, ήσυχοι, χωρίς να με ενοχλούν στο δρόμο ή να μου ζητάνε ένα αυτόγραφο ή ένα χαμόγελο. Λοιπόν, ο θρύλος αυτός δεν μου χρειάζεται. Ηθοποιός μπορεί να υπάρξει χωρίς το θρύλο? Ναι, σε άλλα πλαίσια. Η ίδια είχε πάντοτε πρωτοβουλίες. Ήλεγχε τα πάντα. Δηλαδή και τους συνεργάτες της ήθελε να τους ελέγχει και τα θέματα και τον τρόπο της εμφανίσεώς της. Πολλές φορές βέβαια ήταν λανθασμένος ο τρόπος της εμφανίσεώς της. Δηλαδή σε πράγματα που ήταν λαϊκής μορφής θέματα, ήθελε να έχει τη βλεφαρίδα, ήθελε να ντυμένει με την Carnaby Street και ούτω καθεξής, πράγματα τα οποία ήταν ασυμβίβαστα. Τα οποία ή έκανε μια φτωχή κοπέλα ενός τσίρκου και ήταν ντυμένη με πράγματα τα οποία ήταν απαράδεκτα. Δηλαδή, αυτό. Βέβαια, όταν της έλεγαν βρε Αλίκακη γιατί αυτά τα πράγματα, έλεγε έτσι με θέλει ο κόσμος. Πώς αρχίζει ο μεγαλύτατο? Πρέπει να εξετάσουν τα μέσα για μεταπίστευση. Ναι, για να διορίσουν. Πρέπει να εξετάσουν όλα τα μέσα. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ψυχολογικά δεν μου ταιριάζει απόλυτα ο ρόλος. Παίζω μία μισητή γυναίκα, ενώ εγώ είμαι από φύση μου εκπέμπω συμπάθεια. Και έτσι καταβάλω μία προσπάθεια για να ερμηνεύσω την Αμαλία ή αν θέλει σαν άνθρωπος. Κάθισα και διάβασα και τους βιογράφους της. Και τις βρίσκω, στέκομαι στη γυναικεία πλευρά και τις βρίσκω δικαιολογίες και έτσι αρπάζομαι από τις αδύναμες πλευρές της ώστε να τις βρω κάποια στοιχεία συμπαθητικά, ώστε για να φέρω το ρόλο πιο πολύ, αν θέλεις, στο δικό μου ταμπεραμέντο. Εγώ όμως, επειδή δεν τη γνώρισα ή επειδή έχει μείνει, ξέρω, στο μυαλό μου από τη στολή την εθνική, ξέρεις, που δινόμαστε στο σχολείο η Βασίλισσα Αμαλία, που κάνει το Αμαλίον, το Φθαλμιατρίον, το Βασιλικό Κήπο και όλα αυτά τα καλά έργα. Και από την άλλη μεριά, τόσο ταλαιπωρημένη γυναίκα, δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί, είχε έναν ηλίθιο σύζυγο. Και αυτή η πλευρά της. Εντάξει. Μπορώ. Κοίτα, καταφέρνω. Αλλά την αποκαλούσαν, λέει, και η Ένα. Εκεί δεν πάω. Όσο και αν προσπαθήσω να κάνω την Ένα. Όλοι οι ρόλοι της και εκείνοι που βρέθηκαν έτοιμοι στο διεθνές ρεπερτόριο και εκείνοι που γράφτηκαν ειδικά για την Βουλιουκλάκη ακολουθούν αυτή τη συνταγή.
Ένα κορίτσι αδύνατο, ορφανό, φτωχό, αγράμματο, φυσικά προδιατεθειμένο να αφομοιώσει ένα εχθρικό σύστημα και να ενταχθεί σε αυτό με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει και τελικά να το ανανεώσει. Είναι η φιλοσοφία για την υγεία που κρύβεται στα λαϊκά κοινωνικά στρώματα και στην ανάγκη να τροφοδοτείται η παγωμένη και συμβατική ανώτερη κοινωνία με νέο αίμα. Αυτή τη συνταγή η Βουγιουκλάκη από ένστικτο την αφομοίωσε και συμβάδισε με την παράλληλη προσπάθεια της πολιτικής, της οικονομικής και της βιομηχανικής πορείας του τόπου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάποια στιγμή διαφήμισε το ταμιευτήριο. Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός πως η είσοδό της στο θέατρο απεικονίζει την ανάλογη είσοδο στην πολιτική του κυρίου Καραμανλή. Εκείνος εισέβαλε στην πολιτική σκηνή χωρίς πίσω του οικογενειακή πολιτική παράδοση, γιος αγροτών, ως δυναμικός καρπός μιας φθαρμένης πολιτικής παράταξης. Μετά το θάνατο του Παπάγου, η πολιτική διαδοχή κανονικά ανήκε στον κύριο Στεφανόπουλο. Εκείνη η ζαβολιά διέσπασε για πρώτη φορά τη συντηρητική παράταξη. Και η Βουγιουκλάκη καθιερώθηκε μέσα από τους θειάσους της παράδοσης. Το θείασο Μιράτ, κληρονόμο της Κοτοπούλη, και το θείασο Μουσούρη. Έλεγα ότι αν το καλοεξετάσεις, εγώ είμαι ουσιαστικά ένα τραγικό πρόσωπο. Και το λέω με το χιούμορ που με διακρίνει. Αναλογίζομαι ποια μπορεί να είναι η πορεία μου και η κατάληξή μου και άσχετα από αισιοδοξίες και από ελπίδες και από προσμονές, πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι στη ζωή θα μείνω μόνη. Γιατί έτσι είναι το γραφτό μου στο κάτω-κάτω. Ή αν θέλεις εγώ έφτιαξα έτσι τη μοίρα μου, απομονώθηκα. Και εν πάση περιπτώσει δεν περιμένω καμία έκπληξη να μου επιφυλάξει πια η ζωή μου. Δεν περιμένω από κανέναν τίποτα, όπως δεν περίμενα. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά, τώρα έβαλες μπρος τη μηχανή και ξέχασα πριν, είχα σκεφτεί, σταμάτα δύο λεπτά. Πάθος, δεν έχω κανένα πάθος, δεν παίζω χαρτιά, δεν πίνω, δεν ξενυχτάω, δεν χορεύω, δεν περνάω την ώρα μου με άσκοπες παρέες. Με ρώτησες αν έχω κανένα πάθος, μου πες αν είναι η επιτυχία είναι αμόκ και δεν νομίζω πως την έχω. Το έχω μόνο εγώ, όλοι οι καλλιτέχνες, και εσείς το έχετε. Και αν εσείς πείτε όχι, θα λέτε ψέματα. Ενώ εγώ είμαι ειλικρινής και γι' αυτό είμαι και επιτυχημένη. Γιατί είμαι αληθινή, κατάλαβες. Πάνω απ' όλα αληθινή. Ας το καλό. Λοιπόν, ναι, δεν έχω αυτές τις ψευτοσεμνοτυφίες και τις ψευτοσοβαρότητες. Είμαι βασικά ένας φιλόσοφος στη ζωή. Και έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι ένα καράβι με άγκυρες πολλές. Αγκυροβολημένη, σχεδόν παροπλισμένη στη ζωή. Και πολλές φορές, να, όταν κάθομαι εκεί, ένα μεγάλο υπεροκειάνιο που το δέρνουν οι μεγάλες φουρτούνες, όμως είναι εκεί σταματημένο. Και λυπάμαι που δεν είμαι μια ψαρόβαρκα να φεύγω ή ένας γλάρος να πετάω. Λυπάμαι γιατί κάθε τόσο μια επιτυχία είναι και μια άγκυρα. Και μια άγκυρα, και στο τέλος θα μείνω αγκυροβολημένη αυτό στο λιμάνι της επιτυχίας, στο λιμάνι της δουλειάς, στο λιμάνι του καθήκοντος, στο λιμάνι της ευθύνης, στο λιμάνι. Τίποτα. Και γι' αυτό σου είπα και πριν, είμαι τραγικό πρόσωπο. Αν σκεφτείς ότι παίρνω υπνοτικά για να κοιμάμαι ή... Να με βλέπανε εδώ, να φίλε να πες μου Μην ονειρεύομαι, απόψε κέρδισα το πρώτο το άχνο υπέρ.
όσο η κοινωνία μας θα βαδίζει στους ίδιους αριθμούς, όσο το ανθρώπινο όνειρο θα περιορίζεται σε ένα διαμέρισμα, ένα ψυγείο, μια νύχτα στα μπουζούκια, ένα αυτοκίνητο για την κυριακάτικη έξοδο για Πεϊνιρλή, όσο η Αθήνα θα είναι πόλος γοητείας μιας τάχα άνετης ζωής για τον Έλληνα της επαρχίας, όσο ιδανικό του μικροαστού θα είναι η κοινωνική άνοδος, καρπός της ατομικής προσπάθειας, του ανταγωνισμού και της καπατοσύνης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη θα διαρκεί. Γιατί έχει ταυτίσει τη ζωή της με τον υποκριτικό της κώδικα και θα διαρκεί με όλες τις προσπάθειες απομίμησης που γίνονται και που έγιναν κατά καιρούς. Γιατί κακά τα ψέματα. Η Βουγιουκλάκη έχει ταλέντο. Χωρίς ταλέντο ούτε αντοχή θα είχε ο κώδικάς της, ούτε αποτελεσματικότητα. Να πούμε το τετριμένο ότι θυσίασε το ταλέντο της στο βωμό της εμπορικότητας. Ναι, στο μέτρο που την ίδια εποχή πολλά ταλέντα αρχιτεκτόνων θαύτηκαν κάτω από το τυποποιημένο μπετόν, πολλοί ζωγράφοι και ποιητές έκαναν αφίσες και διαφήμιση, πολλοί γιατροί και δικηγόροι και χημικοί ισοπεδώθηκαν μέσα στην επαγγελματική τυποποίηση και στη βιομηχανία των φροντιστηρίων, της κατανάλωσης και της ατομικής ευημερίας. Πολλοί από αυτούς είναι το μισό κοινό της Βουγιουκλάκη. Το άλλο μισό είναι όσοι θέλουν να τους φτάσουν. Και όταν τελειώσει η παράσταση και σβήσουν τα φώτα και πάψουν τα χειροκροτήματα, η Καμπύρια φεύγει από τη σκηνή με την ελπίδα ότι κάποιος την αγαπάει. Μια ελπίδα, 1 στα 100 για ένα καλύτερο αύριο. Εγώ γυρίζω σπίτι μου. Εδώ μέσα νιώθω ασφαλής. Νιώθω σιγουριά. Είναι το σπιτικό μου. Και αναλογίζομαι ποιος μ' αγαπάει. Ποιος μ' αγαπάει ουσιαστικά. Θετικά. Και ποιος είναι όλες μου οι ελπίδες. Ένα 6χρονο αγόρι. Στροβιλίζομαι μαζί του. Κάνω όνειρα για το μέλλον του και αυτό είναι όλες μου οι ελπίδες. Όλες μου οι όμορφες, οι πραγματικές, οι ουσιαστικές ελπίδες. Τίποτα άλλο. Αλλά ας φύγουμε από την Ιουλιέτα και ας πάμε αμέσως μετά στον ελληνικό κινηματογράφο που ήρθε, άνοιξε μια τεράστια αγκαλιά, με πήρε και με γύριζε σε έναν ανεμοστρόβιλο συνέχεια. Ευτυχώς όμως που είχα την ευθεία, την εξυπνάδα, να κοιτάζω ανεβαίνοντας αυτά τα σκαλοπάτια του ανεμοστρόβιλου, πόσο κάθε φορά άφηνα ύψος, μάλλον κέρδιζα ύψος και πόσο ψηλά ανέβαινα. Και σκαλή-σκαλή συνειδητοποιούσα πόση ήταν η απόσταση που ανέβαινα κάθε φορά. Λοιπόν, έφτασα σε κάποιο σημείο, σαν τους ακροβάτες, να πατάω πάνω σε ένα σκηνή και να είμαι υποχρεωμένη να κρατάω το κοντάρι έτσι. Και επειδή έχω συνέστηση πόσο δυνατή τι θα είναι οι πτώσεις, πόσο απότομη, γι' αυτό ακριβώς αγωνίζομαι και πόσο οδυνηρή, για σκέψω, ξαφνικά να βρίσκεσαι τόσο ψηλά και από ένα παραπάτημα, όταν έχεις συνειδητοποιήσει το ύψος που έχεις διανύσει και ξέρεις πόσο μεγάλος είναι ο δρόμος, η πτώση θα είναι τραγική. Λοιπόν, γι' αυτό βρίσκομαι νομίζω στην πιο δύσκολη στιγμή τώρα της καριέρας μου. Γιατί σαν τον ακροβάτη κρατάω το κοντάρι να ισορροπήσω. Κοιτάξτε, είδε, αν η Αλίκη είχε λίγο περισσότερο θάρρος από ό,τι έχει και λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί πάντα θεωρείται αν είναι ανασφαλής, πάντοτε έχει φόβο. Εάν είχε και με το ταλέντο που είχε, και τα αμφισβήτητα έχει ταλέντο, θα μπορούσε να έχει γίνει διεθνής. Και απόδειξη σε αυτού είναι ότι ό,τι εξάγουμε αυτή τη στιγμή στις διάφορες χώρες έξω και ειδικότερα σε χώρες που έχουν το πνευματικό επίπεδο το δικό μας. Δηλαδή από Ανατολή, Χονγκ Κονγκ, ξέρω εγώ, Μαλαισία. Τα, είναι κατά 80% ταινίες της Αλίκης. Προσπάθησα, έκανα 2-3 κρούσεις να βρω παραγωγό να κάνουμε πια ταινίες. Μην νομίζω ότι θα ξέφευγα ή ότι θα έκανα ταινίες ακαταλαβίστικες. Η λέξη της μόδας, κουλτουριέρικες που λένε. Όχι. Θα έκανα ταινίες πιο ουσιαστικές. Δηλαδή, ξέρετε τι μας λείπει σήμερα, το θέμα μας λείπει. Και τα θέματα είναι τόσο απλά, είναι τόσο καθημερινά. Πάρε
Έναν άντρα και μια γυναίκα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και κάνε μια ταινία, πολύ απλή. Μην ψάξουμε δηλαδή στα μεγάλα, στα πομπόδι, στα βροντερά θέματα. Να βρούμε το θέμα μας, γιατί τότε θα έχουμε αποτύχει. Ή μην ψάξουμε στην ιστορία, τίποτα. Στα απλά, στα καθημερινά, στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας, όπως λέει. Και ο αδερφός μου σπούδασε στη Ρώμη και τους το έλεγε και ο Φελίνη. Πολλές φορές λέει να ψάχνετε στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας, εκεί θα μικρά-μικρά και θα βρίσκετε το θέμα σας. Λοιπόν. Όμως εγώ είμαι πολυλογού και ξεχάστηκα. Κοιτάξτε, είδε, για το είδος που κάνει η Αλίκη δεν ενδιαφέρεται. Η γενιά η καινούργια δεν ενδιαφέρεται. Είναι καλλιεργημένη περισσότερο η γενιά από τις προηγούμενες. Και έχει άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή το φτηνό, το λαϊκό ανάγνωσμα το οποίο κάναμε εμείς, είτε σε τύπο κωμωδίες, είτε σε τύπο δράματος ή σε οτιδήποτε, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο σήμερα τη σημερινή νέα γενιά την άλλη. Αυτό το ξέρει και η Αλίκη, δεν πιστεύω, δεν νομίζω. Έχει τόση διορατικότητα και τόση εξυπνάδα που το ξέρει. Παιδί μου, δεν με θέλουν. Οι νεότεροι σκηνοθέτες νομίζουν ότι με το να πάρουμε τη Βουγιουκλάκη θα είναι μια ταινία της Βουγιουκλάκη, δεν θα είναι μια ταινία δική μου. Ενώ δεν το καταλαβαίνουν. Θα είναι μια ταινία της Βουγιουκλάκη όταν ο σκηνοθέτης δεν είναι πάνω από τη Βουγιουκλάκη. Όταν αυτοί έχουν τα κότσια να κάνουν και το θέμα τους πιο σημαντικό από μένα και τη δουλειά τους, τότε θα είναι μια ταινία του Τάδε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το θέατρο είναι ο σύζυγός μου και ο κινηματογράφος είναι ο εραστής μου. Θα είναι απλή η ζωή μου, παιδιά μες στην αυλή μου, αγάπη στην ψυχή μου και μικρές χαρές και μικρές, απλές, χαρές. Κόσμε, μ' αγαπάει. Βρήκα επιτέλους κι εγώ άνθρωπο που μ' αγαπάει. Κόσμε, μ' αγαπάει, κόσμε! Θα σας πω από πού προήλθα, το ξέρετε. Προέρχομαι από ένα σπίτι μεγαλοαστικό μάλλον. Από μια καλή καταγωγή, με καλή ανατροφή, καλή μόρφωση. Όταν ακόμα ήμουν μαθήτρια στη σχολή, ήρθα σε σύγκρουση με το Ροντήρι και του είπα ότι εγώ πιστεύω ότι η θεωρία του Στανισλάφσκι είναι πιο σωστή, δηλαδή ότι ο ηθοποιός ποτέ δεν πρέπει να πάβει να είναι και παρατηρητής και ηθοποιός. Και να είναι χωρισμένο σε δύο προσωπικότητες. Και έτσι έχω παρατηρήσει πάρα πολύ καλά την πορεία μου, την καλλιτεχνική, και ξέρω πάρα πολύ καλά να κάνω αυτοκριτική, άλλο αν δεν θέλω. Ή αν δεν με συμφέρει, αν θέλετε. Τέλειωσα τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ακόμα όμως μαθήτρια και του γυμνασίου και της σχολής, πρωτόπαιξα στο θέατρο. Και τι, την Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Αυτό ήταν κάτι φανταστικό. Και να σκεφτείς ότι οι γονείς μου. Οι γονείς μου, η μητέρα μου, δεν είχα πατέρα, τον έχασα από 6 χρονών. Η μητέρα μου και η θείη μου, που ήταν σαν γονείς μου, μ' άφησαν να πάω στη δραματική σχολή με την προϋπόθεση να τελειώσω και μετά να σπουδάσω κάτι άλλο. Θέατρο ήταν απαγορευμένο. Όταν όμως εγώ 16 χρονών έπαιξα την Ιουλιέτα, αυτό ήταν ήδη η πρώτη μου νίκη, η πρώτη μου κατάκτηση, η πρώτη μου επαφή με το κοινό. Τότε διαπίστωσα ότι ανάμεσα σε μένα και στους θεατές υπάρχει κάτι
μια ώρα την κλωστή, που την αισθάνομαι πολλές φορές να χαλαρώνει και τότε με όλες μου τις δυνάμεις την τεντώνω. Και τότε η σχέση έρχεται πιο κοντινή και η επαφή γίνεται πιο θερμή. Θα μπορούσα να πω ότι η σχέση μου με το κοινό, διαπίστωσα, έχει έναν ερωτισμό. Πιστεύω δε στην εξυπνάδα, στην αφάνταστη εξυπνάδα και στη διέστηση του κοινού. Αυτά τα έχουμε αμοιβαίως. Και έτσι καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Πολλές φορές μου έχει συγχωρήσει το κοινό ολισθήματα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω κάνει λάθη, αλίμονο. Όμως έχει κατανόηση σε μένα. Και εγώ στο κοινό.